Καλημερίζω ευθύς αμέσως τον καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριο Δημήτρη Ξενάκη. Σας ευχαριστώ που δεχθήκατε την πρόσκληση. Τι κάνετε? Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Καλά είμαστε. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Mm-hmm. Εντείνεται ο διάλογος. Mm-hmm. Και πολύ ενδιαφέρον πόσοι τελικά θα πάμε να ψηφίσουμε την επόμενη Κυριακή. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ενδεχόμενα αυτός ο διάλογος ο οποίος γίνεται αυτή την ώρα με κύριε Ξενάκη, για να ξεκινήσω από εκεί που και εσείς αρχίσατε με το λόγο σας, να μας οδηγήσει ή όχι στις κάλπες, γιατί μέχρι στιγμής σοφότερη για θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχω γίνει. Γιατί είναι δική μου ευθύνη να ενημερωθώ, ναι, σαφέστατα. Αλλά ο πολιτικός λόγος μέχρι στιγμής δεν με έχει βοηθήσει πάρα πολύ για να δω τι είναι αυτό που αυτή την ώρα διακυβεύεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ελάχιστες οι φωνές που το κάνουν αυτό. Πράγματι, είναι λίγες. Δεν θα έλεγα ότι δεν υπάρχουν καθόλου, αλλά σίγουρα τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν άλλα αιτήματα και άλλα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιούν οι πολιτικοί φορείς στη χώρα και όχι στην ουσία των εκλογών αυτών που αφορούν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο να πούμε ότι είναι το μόνο επί της ουσίας, και έχει σημασία ότι είναι το μόνο επί της ουσίας αντιπροσωπευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο εκεί αντιπροσωπευόμαστε με κάποιο τρόπο εμέσως, και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς μία κατεύθυνση ή μία άλλη κατεύθυνση είναι αποτέλεσμα της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, η οποία γίνεται και περνάει μέσα και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά είναι τα δύο. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε την προφανή πολιτική βαρύτητα που έχει αυτή η εκλογική διαδικασία μόνο και μόνο από αυτό το διακύβευμα. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορούμε να μην κοιτάξουμε, έτσι, και το τρόπο με τον οποίο έχουν διεξαχθεί όλες τις εκλογές μάχες στην Ελλάδα. Είναι η 10η φορά που έχουμε ευρωεκλογές από το 1981 που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά είναι και μία από τις περίεργες καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε, με την απώλεια ενδιαφέροντος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο στη χώρα μας, για αυτό το εγχείρημα. Και ένας από τους λόγους, θα σας έλεγα, κυρίως από τις επιστημονικές έρευνες τις οποίες διεξάγουν στο πεδίο των ευρωπαϊκών σπουδών, είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται διαρκώς σε μια διακυβερνητική κατεύθυνση, τουλάχιστον από την δεκαετία του 2000 και μετά πολύ πιο έντονα. Δηλαδή ότι τα κράτη-μέλη αποφασίζουν και λειτουργούν περισσότερο με τις δικές τους, με τα δικά τους συμφέροντα και τις δικές τους πολιτικές, και επηρεάζονται λιγότερο από τις ευρωπαϊκές διαδικασίες. Το οποίο όμως δεν συνάδει με το γεγονός ότι περισσότερο από το 70% του δικαίου κάθε χώρας προέρχεται από το παράγωγο ευρωπαϊκό δίκαιο. Δηλαδή κατανοούμε ότι δεν υπάρχει πτυχή της καθημερινότητας σε καμία ευρωπαϊκή χώρα η οποία δεν επηρεάζεται από την ευρωπαϊκή διαδικασία. Αυτά και μόνο τα δύο στοιχεία θα έπρεπε να μας οθούν σε μια πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή και ένα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα πραγματικά ζητούμενα και πραγματικά διακυβεύματα που υπάρχουν στην εκλογική μάχη της Κυριακής. Ξέρετε, μας δίνουν οι ευρωεκλογές τη δυνατότητα να δούμε επιμέρους αν θέλετε πολιτικές δυνάμεις και την απήχηση που έχουν σε κάθε χώρα, να αποτυπώσουμε δηλαδή μια συνολική κατανομή της απήχησής τους, αλλά και να δούμε ευρύτερα την τάση, μπορούμε να ανιχνεύσουμε δηλαδή την τάση που πηγαίνει η Ευρώπη, δηλαδή από τους πολιτικούς σχηματισμούς οι οποίοι θα κυριαρχήσουν. Και αυτή η κατανομή δυνάμεων, η οποία θα
είναι την επόμενη Κυριακή. Είναι και, αν θέλετε, το πρόκλημα για την προέλευση των προσώπων που θα μας εκπροσωπήσουν και τα οποία θα καθορίσουν και το ιδεολογικό πρόσημο της πορείας της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης. Μπορούμε λοιπόν με αυτά τα τρία στοιχεία να κατανοήσουμε πόσο σημαντικές είναι αυτές οι εκλογές και βεβαίως αυτές εδώ ειδικά γίνονται και σε μια πολύ περίεργη διεθνή κατάσταση. Δηλαδή τρέχουν πάρα πολλές διεθνείς διαδικασίες οι οποίες υπερβαίνουν, αν θέλετε, την Ευρωπαϊκή Ήπειρο σε παγκόσμιο επίπεδο και στις οποίες η Ευρώπη αποτελεί, αν θέλετε, το φρούριό μας και το όχημά μας για να κινηθούμε ασφαλέστερα στον κόσμο τον οποίο διαμορφώνεται. Mm. Και για όλα αυτά η συζήτηση ήταν ελάχιστη. Να με συγχωρείτε, αλλά εγώ αυτό το οποίο κατάλαβα και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε Ξενάκη, εγώ δεν κατάλαβα γιατί αυτή η απώλεια ενδιαφέροντος απορρέει από τους πολιτικούς ή από μένα, δηλαδή ποια από τα δύο, για το αν ευθύνεται η δυσαρέσκειά μου απέναντι στα τεκτενόμενα στη χώρα μου ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πάρα πολλές φορές κατηγορούμε την Ευρώπη για μεγάλα θέματα, μεγάλα ζητήματα, τα κοντά πόδια τα οποία έχει. Δεν ξέρω με ποια είναι η κατεύθυνσή της, γιατί αντί κουβέντα να πάει σε άλλα πράγματα και σοβαρά πράγματα, ακούμε μόνο για τον θόλο ο οποίος θα μας προστατεύσει. Δηλαδή πάμε σε μια οπλοβιομηχανία, οπλική Ευρώπη ή οτιδήποτε άλλο, σε ό,τι έχει να κάνει με τη χώρα μου, αν θέλω να ξεκινήσω από τη χώρα μου. Αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι εγώ όλο αυτό τον καιρό κινήθηκα σε μουτ εθνικών εκλογών, διότι τσακωνόντουσαν οι μεν με τους δε για τα ποσοστά τους και εγώ θα προασπίσω πολύ καλύτερα τα συμφέροντά μου από τον έτερο, από τον άλλο, σε ό,τι έχει να κάνει με τα συμφέροντα τα δικά σου. Εμένα τα δικά μου τα συμφέροντα θα προασπιστούν. Τι θα προασπιστεί τελικά? Ναι, εγώ δεν θα διαφωνήσω ότι όλοι έχουν την πρόθεση να προασπιστούν κάτι. Ως ερώτημα βέβαια τα θέτω όλα αυτά, έτσι. Το θέμα είναι πώς θα το κάνουν αυτό, δεν μου λένε. Πώς θα συνταχτούν δηλαδή με τις δυνάμεις οι οποίες υπάρχουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες πηγαίνουν προς μία ή προς μία άλλη κατεύθυνση, στην οποία εμείς δεν συμμετέχουμε στη συζήτηση. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, καταλαβαίνω ότι είναι εθνοκεντρική η συζήτηση, γιατί είναι και εθνοκεντρικό το διακύβευμα, κυρία Βουγγεράκη, διότι στην Ελλάδα διαχρονικά οι ευρωπαϊκές εκλογές αντιμετωπίστηκαν ως ένα μέσο προβολής και επιβεβαίωσης, αν θέλετε, της ισχύως του εκάστοτε πολιτικού σχηματισμού που κατέχει την κυβέρνηση ή αντίστοιχα ως αναστολέας ευρύτερων πολιτικών εξελίξεων. Δεν είναι τυχαίο ότι τις τρεις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες για τις ευρωεκλογές είχαμε ένα ιονί δημοψήφισμα ή, αν θέλετε, ένα ιονί ψήφο εμπιστοσύνης στις στατίστικες κυβερνήσεις, οι οποίες αφού ηγήθηκαν στις ευρωεκλογές, μετά έχασαν και την εξουσία στο εσωτερικό της χώρας. Είτε αυτομάτως είτε μετά από λίγο, αν θέλετε. Η λογική αυτή λοιπόν, για μένα, η ερμηνεία την οποία μπορώ να δώσω, έχει να κάνει με το πλαίσιο και η ιδιαιτερότητα του ελληνικού πρωθυπουργοκεντρικού συστήματος, οργάνωσης και άσκησης της εξουσίας και, αν θέλετε, τη μετατροπή της Βουλής σε νομοθετικό βραχείο με τις εκάστοτε κυβέρνηση. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μας αφαιρεί ένα βασικό πυλώνα της δημοκρατίας, αυτόν του ελέγχου και των αντιστοιχήσεων. Και έτσι είναι αναμενόμενο ότι επειδή ο νικητής τα παίρνει όλα σε αυτή τη χώρα, κάθε εκλογική διαδικασία είναι μια αφορμή για σύγκρουση, προκειμένου είτε να επικυριαρχήσει ακόμη περισσότερο το κυβερνό κόμμα, είτε να ανατραπεί. Αλλά αυτό μας αφαιρεί την δυνατότητα να κάνουμε ουσιαστική συζήτηση για τα βασικά διακυβεύματα της Ευρώπης, τα κεντρικά διαχρονικά, αλλά και τα πιο, αν θέλετε, σύγχρονα, στα οποία θα πρέπει να πάρει θέση η Ευρώπη και στα οποία δεν ακούμε κάτι. Δηλαδή, θα λέγατε ότι μπορεί να γίνεται και σκόπιμα αυτό? Προφανώς.
Προφανώς από τις περισσότερες, για μένα στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται σκόπιμα. Αλλά αν θέλετε να πάω και στο τρίτο ζήτημα το οποίο βάλαμε, στο εσωτερικό. Να ψηφίσουμε με την λογική του τι συμβαίνει στη χώρα μας. Αν όντως δηλαδή είμαστε καλύτερα ή χειρότερα συμμετέχοντας σε αυτή τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης ή αν αξιοποιούμε αυτή τη διαδικασία όπως έχουν κάνει τόσες άλλες χώρες. Έτσι, οι οποίες όχι απλώς βγήκαν από την κρίση των τελευταίων ετών, αλλά είναι και πιο δυναμικές οικονομίες της Ευρώπης. Έτσι, και μιλάω για την Ιρλανδία. Ποιο είναι το διακύβευμα το οποίο τίθεται στο εσωτερικό. Να το βάλω όπως το έβαλε ο Πρωθυπουργός. Πολιτική σταθερότητα με αιχμή την οικονομία. Γίνεται συζήτηση πάνω σε αυτό. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς ένα από τα διαχρονικά ζητήματα για τη χώρα μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν η σύγκληση. Η οποία είχε τα πάνω της, είχε τα κάτω της. Τι μπορούμε να πούμε για τη σύγκληση τα τελευταία χρόνια. Τι μας λένε οι δείκτες. Οι δείκτες μας λένε ότι συγκλίνουμε προς τα κάτω. Μας λένε ότι συγκλίνουμε με την οικονομία της Βουλγαρίας. Τι μας προτείνει λοιπόν το κάθε κόμμα, ο κάθε πολιτικός φορέας απέναντι σε αυτό. Σε αυτή την εξέλιξη η οποία σε ένα βαθμό επηρεάζεται από το ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μας λένε οι πολιτικοί φορείς για τη στασιμότητα την οποία έχει η ανταγωνιστικότητα της χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο. Για την ανεργία που παραμένει από τις υψηλότερες, αν όχι υψηλότερη, τουλάχιστον για τους νέους κάτω των 24 ετών, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Για το τραπεζικό μας σύστημα, δεν θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιμέρους παιδεία, τα οποία σηκώνει πάρα πολύ εξειδικευμένη συζήτηση. Η οποία όμως, κυρία Δουργεράκη, πολλές φορές δεν γίνει. Γιατί δεν υπάρχουν και οι άνθρωποι να το κάνουν. Διότι η πλειονότητα των υποψηφίων, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτές τις ευρωεκλογές, λυπάμαι που θα το πω, αγνοούν βασικά θέματα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Το να μάθεις και να παπαγαλίσεις 2-3 ατάκες, τις οποίες διαχρονικά ακούν τα ίδια 30 χρόνια τα ίδια πράγματα για την Ευρώπη. Δεν σημαίνει ότι μπορείς να εκπροσωπήσεις σε αυτό που ονομάζουμε Εθνική Ελλάδος στις Βρυξέλλες, στα εθνικά σου συμφέροντα. Και μάλιστα όταν χρησιμοποιείς σχεδόν μόνο και μόνο για να κάνεις είτε αντιπολίτευση είτε να στηρίξεις το κυβερνητικό έργο τις ευρωεκλογές στο εσωτερικό. Υπάρχουν άνθρωποι, και αυτό είναι κάτι που θα ήθελα και εγώ να το μεταφέρω ως μήνυμα, το μήνυμά μου στις ευρωεκλογές, υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν την πολυπλοκότητα των ευρωπαϊκών και των διεθνών θεμάτων, τα οποία θα πρέπει να συμμετάσχουν στις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να διαμορφώσουν τάσεις οι οποίες θα είναι πιο κοντά στα δικά μας, εθνικά συμφέροντα. Ναι, αλλά αυτό που είπατε πριν από λίγο είναι και το πιο επικίνδυνο από όλα, ότι δηλαδή δυστυχώς η πλειονότητα των υποψηφίων δεν ξέρει ή αγνοεί, όπως είπατε, την ευρωπαϊκή πολιτική, το πώς δουλεύουν οι μηχανισμοί με την καλή έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε εκεί είναι που ξεκινάει το μεγάλο πρόβλημα και το μεγάλο θέμα. Γι' αυτό επικεντρωνόμαστε και στα υπόλοιπα τα οποία συζητάμε τόση ώρα. Βεβαίως, γιατί δεν έχουν κατανοήσει περισσότεροι ότι αυτή η ευρωπαϊκή οικογένεια, εντός και εκτός εισαγωγικών, είναι ένα πλαίσιο διαπραγμάτευσης των εθνικών συμφερόντων. Και το λέω αυτό γιατί στα περισσότερα ζητήματα ισχύει αυτή η διακυβερνητική τάση η οποία σας είπα νωρίτερα απέναντι στην ομοσπονδιακή τάση που είναι η κοινή διαχείριση από τους μηχανισμούς. Το συζητήσαμε αυτό στην Ελλάδα. Όταν λέμε ότι θέλουμε περισσότερη Ευρώπη το κατανοούμε τι συζητάμε. Συζητάμε ας πούμε για την κοινοτικοποίηση της εξωτερικής πολιτικής. Αυτοί οι οποίοι συζητούν για τον Ευρωστρατό και λένε ναι να το κάνουμε, έχω καταλάβει ότι δεν θα έχουμε Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, αλλά θα έχουμε έναν Ευρωπαίο Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος θα λαμβάνει τις αποφάσεις που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό μπορώ να το συνειδητοποιήσουμε λίγο. Το λέω γιατί ακούω και εγώ, όπως και εσείς, παρακολουθώ τις συζητήσεις, οι οποίες έχουν τη μορφή ευχολογίου, χωρίς
να πατάνε ας πούμε, στα πραγματικά δεδομένα που έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Άμυνα και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Άμυνα είναι δεμένη χέρια πόδια, να το πω λαϊκά, γύρω από το ΝΑΤΟ για ένα σωρό λόγους. Και ιστορικούς, αλλά και λόγους οικονομικούς και ουσίας απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όσοι συζητούν ας πούμε, για την αυτονομία της Ευρώπης σε καιρούς διεθνούς παραλογισμού, αυτό που βλέπουμε στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, που επικεντρινεύουμε ένα παγκόσμιο ολοκαύτωμα, έχουν κατανοήσει ας πούμε, την βορειοατλαντική σχέση και τις δυνατότητες τις οποίες υπάρχουν ή τους περιορισμούς τους οποίους υπάρχουν σε αυτά τα πλαίσια. Και σας λέω ότι πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι. Το έχουν. Δηλαδή έχουν τη γνώση και την αντίληψη να συμμετάσχουν πραγματικά στη συζήτηση που υπάρχει στην Ευρώπη και ενδεχομένως και να την επηρεάσουν προς όφελός μας. Πολύ φοβάμαι ότι κανένας τους δεν θα εκλεγεί, κυρία Δουλγεράκη. Αντιθέτως, οι περισσότεροι με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι εκλογές στην Ελλάδα θα επιλέξουν κάποιο πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό για άλλους λόγους. Δεν θα πω για λάθος λόγους, θα πω για άλλους λόγους από αυτούς στους οποίους θα έπρεπε ανάλογα, να μπορούν να συμμετέχουν. Ανάλογα με την προπαγάνδα, ανάλογα με τον τρόπο που κινήθηκε η κάθε κομματική μηχανή για την ανάδειξη των υποψηφίων, μόνο που ξαναρχόμαστε σε αυτό που λέγαμε, ότι έχουμε μια πασαρέλα ονομάτων αυτή την ώρα που, που γνωρίζουμε, εντάξει, το μετερίζει του καθενός από εμάς, αλλά αυτή η έλλειψη γνώσης δυστυχώς θα μας οδηγήσει στην άλλη άκρη. Να πούμε ότι βεβαιότατα όλα αυτά, μέσα σε αυτό τον παραλογισμό, την έλλειψη γνώσης κλπ, βοηθούν και κάπου αλλού, πάνε και στα άκρα, έτσι, και αυτή η άνοδος των άκρων και των ακροδεξιών κομμάτων είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, προβληματίζει ιδιαίτερα. Όντως είναι ένα από τα βασικά τις βασικές συζητήσεις που γίνονται στο πανευρωπαϊκό επίπεδο, η αυτή η στροφή των Ευρωπαίων στην ακροδεξιά, η οποία έχει να κάνει και με μια σειρά από, αν θέλετε, αποτυχίες, θα πω εγώ, ή αδυναμίες της πολιτικής και των πολιτικών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πάρα πολλά ζητήματα, έτσι, και στην κοινωνική συνοχή, στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων, στα ζητήματα της ασφάλειας, αλλά κυρίως, νομίζω, το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας της ανυπαρξίας της Ευρώπης να κάνει κάτι στις δύο αυτές τις ανοιχτές πληγές, στην Ουκρανία, που είναι γύρω μας, στην Ουκρανία και στην Γάζα, και νομίζω ότι με την σταθερή επιρροή που έχει και αυξημένη επιρροή που έχει το μεταναστευτικό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και της αποτυχίας διαχείρισής του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως γιατί παραμένει, όπως σας είπα, διακυβερνητική διαχείριση, δηλαδή παραμένει στο εθνικό επίπεδο η διαχείριση και όχι στο κοινοτικό, αυτή, αν θέλετε, η τάση οδηγεί τους περισσότερους ευρωπαίους πολίτες σε, αν θέλετε, αυτές τις πονηρές φωνές, όπως λέω εγώ, οι οποίες υπόσχονται ταυτόχρονα, κυρία Δουλγεράκη, και εδώ είναι το περίεργο που θα πρέπει να αξιωθεί, υπόσχονται καλύτερη Ευρώπη. Δεν έρχονται ως εχθροί της Ευρώπης, έρχονται για να φτιάξουν την Ευρώπη, για να ξαναδώσουν, ξαναφέρουν τον ήλιο ξανά στις πατρίδες, οι οποίες μέσα στην Ευρώπη θα αρθίσουν. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η πονηρή συζήτηση και η αναμενόμενη αύξηση της ακροδεξιάς στην Ευρώπη είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία μας ανησυχούν, και το λέω αυτό γιατί υπάρχει αντίστοιχη συζήτηση στο εσωτερικό της χώρας, στη λογική της χαλαρής ψήφου και της ψήφου διαμαρτυρίας, γιατί ενδεχομένως δεν πηγαίνουν καλά τα οικονομικά της χώρας, να στείλουμε ένα μήνυμα. Δεν είναι κάτι που βοηθάει, όπως σας είπα, την συγκρότηση μιας σοβαρής εκπροσώπησης εκ μέρους της χώρας, από όλους τους χώρους εννοείται, στις Βρυξέλλες. Το λέω αυτό γιατί δυστυχώς η ακροδεξιά στην Ευρώπη διευρύνεται, και διευρύνεται παράλληλα με τη συρρήκνωση ας πούμε των φιλελεύθερων σοσιαλιστικών
κομμουνιστικών και κεντροδεξιών δυνάμεων. Και βεβαίως έχει πολύ ενδιαφέρον και σε, ειδικά σε κάποιες χώρες όπως η Γαλλία ή η Ιταλία, γιατί πάντα τα κοιτάμε, όπως σας είπα, στη μεγάλη εικόνα. Μας δίνουν οι ευρωεκλογές τη δυνατότητα να δούμε την πανευρωπαϊκή τάση, έτσι, παρά τις επιμέρους ιδιαιτερότητες του κάθε πολιτικού συστήματος και της πολιτικής συγκυρίας κάθε χώρα. Όπου, για παράδειγμα στην Γαλλία, όπως είπα νωρίτερα, είμαστε έτοιμοι να δούμε την ακροδεξιά, έτσι, του Μπαρτελά να συντρίβει την φιλελεύθερη πτέρυγα, έτσι, και τον Μακρόν. Και αντίστοιχα στην Ιταλία, όπου η κυρία Μελώνη φαίνεται ότι θα εισπράξει πολύ μεγάλα ωφέλη εις βάρος των εταίρων της στο συνασπισμό και το μεγάλο παιχνίδι που γίνεται για την Προεδρία με την, με την νυν πρόεδρο της Επιτροπής, την κυρία Φοντελάγε. Για αυτά η συζήτηση σχεδόν δεν υπάρχει στη χώρα μας. Γίνεται σε ένα πλαίσιο το οποίο, έλεγα, είναι πολύ επιφανειακό για να μας αποφέρει ωφέλη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και το γεγονός ότι δεν διακυβεύεται αυτή τη στιγμή η σταθερότητα της κυβέρνησης, νομίζω ότι δεν αμφιβάλλει κανένας ότι η παρούσα κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία και δεν πρόκειται να προκύψει πολιτική αμφισβήτηση από όποιο ποσοστό και αν προκύψουν από αυτές τις εκλογές. Νομίζω ότι κάνει τον κόσμο ακόμη πιο αδιάφορο ή εν πάση περιπτώσει να μην έχει τόσο ενδιαφέρον για τούτες εδώ τις εκλογές. Το λέω γιατί έτσι κι αλλιώς είναι χαμηλό το ποσοστό, τα ποσοστά τα οποία είχαμε μέχρι σήμερα. Μιλήθηκα νομίζω την τελευταία φορά και κάτω από το 50%, στο 48%, αν θυμάμαι καλά. Πολλοί εκτιμούν ότι σε τούτη εδώ και εγώ θα είναι πάνω από το 55%. Θα πάμε χαμηλότερα. Mm. Θα πάμε ακόμα πιο χαμηλά και αυτό είναι κακό για τη δημοκρατία. Mm. Λοιπόν, πρώτες κουβέντες. Μας ανοίξατε πάρα πολλά κεφάλαια. Ούτως ή άλλως οι ακροατές του 984 έχουν την δυνατότητα σχεδόν καθημερινά να μαθαίνουν πράγματα μέσα από τις εκπομπές του σταθμού για όλα αυτά τα οποία διακυβεύονται. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Μετά τις ευρωεκλογές θα τα ξαναπούμε, κύριε Ξενάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλή χαρά. Με μεγάλη χαρά θα το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια σε όλους.